Υπάρχουν κάποιοι που ζουν μονάχοι. Τους πιάνουν μια πλήξη. Υπάρχουν κάποιοι που πειραματίζονται, κάποιοι που παθιάζονται, κάποιοι που θέλουν νέες εμπειρίες. Αυτό το κάτι της παραπάνω, ρε παιδί μου, που σου κόβει την ανάσα. Λοιπόν, κάθε ένα ζώδιο έχει μερικά αγαπημένα στο σεξ, έχει και κάποια απαγορευμένα που τους ρίχνει τη λίμπητο στα τάρταρα. Ξεκινάμε με τον κρυό. Ο κρυός του αρέσει πάρα πολύ και τον ερεθίζουν τα απρόβλεπτα και τα δύσκολα. Δηλαδή, εκεί που δεν το περιμένει. Αυτά τα οποία μπορεί να έχουν και μυστικές αποστολές. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει το James Bond. Ναι, μπορεί να θέλει να κάνει το 007. Μπορεί να θέλει να κάνει το Spider-Man. Είπε τα απρόβλεπτα και πήγε το μυαλό μου σε κάτι άλλο απρόβλεπτο. Γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω που πηγαίνει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, εκεί που κάνουν σεξ και πάει. Χράμπ! Λοιπόν, αυτό που βαριέται και τον ξενερώνει τον κρυό είναι τα μεγάλη διάρκεια προκατακτικά. Μάλιστα. Εντάξει, το μάθατε τώρα. Θέλει κατευθείαν στο ζουμί. Του αρέσουν πάρα πολύ τα αναμένα κεριά, τα αρωματικά κεριά, ερωτική μουσική, κρασί, ντυπ τυριών, μασάζ. Τον ξενερώνει πάρα πολύ η ακαταστασία να υπάρχει γύρω στο χώρο, τσαπατσουλιά. Δεν μπορεί με τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει σεξ. Δηλαδή. Όχι, δεν μπορεί. Πρέπει να μαζέψει πρώτα και μετά. Μάλιστα. Ο δίδυμος του αρέσει να δοκιμάζει πολλά πράγματα και του αρέσει να κάνει πράξη μια φαντασίωση. Ό,τι έχει στο μυαλό του. Παιδί μου, η φαντασίωση είναι γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τι κάνουμε πράξη. Ναι. Τα θέλαμε κάποια στιγμή. Τον ξενερώνει πάρα πολύ το δίδυμο, η μονοτονία και το ίδιο κάθε φορά. Το ίδιο πράγμα. Νομίζω αυτό ισχύει για όλου. Δηλαδή κάθε μέρα το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Ο καρκίνος έχει ένα ερωτικό ταπεραμέντο. Αυτό που θέλει για να. Φτιαχτεί έτσι για να τον ανάψει. Είναι να τον πάρει σ' αγκαλιά. Του αρέσει, είναι λάτρης της αγκαλιάς. Το να αισθάνεται ότι υπάρχει μια μηδέα ευχαρίστηση. Μια. Πώς σου πω, ότι. Μια τρυφερότητα. Ότι αυτό που θα γίνει είναι το καλύτερό σου. Δηλαδή αυτή η αγκαλιά θα σου δώσει το ερέθισμα ότι μετά θα σε πάω στον 7ο ουρανό. Το ξενερώνει αν καταλάβει ότι ο άλλος νοιάζεται μόνο για τη δική του ευχαρίστηση. Λοιπόν, τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια θέλουν πολυτελές περιβάλλον. Σατέν σε ντόνια, χρυσούς πολυελαίους, πολυέλαιο δεν έχουμε, χρυσό πορτατίφ. Όλες τις ανέσεις. Αυτό που θα τον ξενερώσει είναι να αισθανθεί ότι δεν έχει την απόλυτη προσοχή σου. Ότι κάτι άλλο σου αποσπάει την προσοχή. Ότι να χτύπησε το κινητό, Όποιος είναι. Τι έγινε. Ο Παρθένος δεν μπορεί να αντισταθεί σε κάποιον που του δίνει πολύ μεγάλη σημασία στα προκατακτικά. Στο πριν. Α, θέλει προκατακτικό ο Παρθένος. Να τον. Αυτός είσαι. Ναι, ρε παιδί μου. Όχι. Να τον επενέψει. Να φτιάξει όλο αυτό το mood γύρω. Ότι για σένα το φτιάξα αυτό. Είσαι τι όμορφος άντρας ή τι όμορφη γυναίκα. Τι ποδάρες είναι αυτές. Ανάλογα πώς την βρει ο καθένας. Ξενερώνει με την απλησιά και τη βρωμιά. Ναι, λογικό είναι. Ποιος δεν ξενερώνει με αυτό. Καλά, ναι. Τα θέλει όλα πεντακάθαρα και μυρωδάτα. Το να βγάλει την κάλτσα και να μυρίζει μια εβδομάδα θες. Δεν υπάρχει τίποτα. Όχι. Να βγάλει κάλτσα και να μυρίζει όλο το δωμάτιο. Δεν θα πάθω ποτέ κορονοϊό γιατί η όσφησή μου είναι στο 100%. Λοιπόν, ζυγός. Αυτό που του αρέσει είναι να καταλάβει ότι ο άλλος είναι εύστροφος. Υπάρχει μια ξυπνάδα. Πες του κουότ. Πες του εκείνη την ώρα. Λογοπαίγνια. Πες του εκείνη την ώρα γρίφο. Έχω τρία που σου αρέσουν. Τι είναι. Το βράδυ θα τα φας. Το ξενερώνει πάρα πολύ η μετά συμπεριφορά. Μετά από όλο αυτό. Τι θέλει δηλαδή, να κάνουμε μετά. Τι να κάνει σε μια ζυγίνα μετά. Θα ήθελε μετά να κάνει μια μικροσυζήτηση. Θα ήθελε μετά να. Να τη βάλει κουότ. Τύπου καρκίνο, αγκαλίσει και τέτοια. Θα θέλει τέτοια πράγματα. Να λύσουμε ένα σουντόκου. Αν τρέξει μετά να πληθεί, να. Ναι, φάει, να κάνει, ξενερώνει. Δεν θέλει. Και τι θα κάνω. Λοιπόν, ο εγώ καιρό λατρεύει τα σεξουαλικά βοηθήματα. Πάμε τώρα, ναι. Και τι τα παιδιά. Του αρέσει να βλέπει ταινία. Με ερωτικό περιεχόμενο. Με τη σύντροφο ή τον σύντροφο. Έγινε στην προηγούμενη παράγραφο. Ναι, έγινε στην προηγούμενη παράγραφο. Λοιπόν, το ξενερώνει πάρα πολύ το πολύ μπλα μπλα. Ο εγώ καιρός δεν θέλει πολλά λόγια. Γενικά λίγο σιωπή. Γιατί ρε παιδιά, στον έρωτα είναι ωραίο. Είναι ωραία την ώρα που είσαι. Να πέφτουν λίγο τα μπινελίκια να έρχει μια συζήτηση. Ο υδροχός είναι ο επαναστάτης του κρεβατιού. Τι κάνει. Λατρεύει το μυστήριο. Αυτό που. Δηλαδή, και αν δεν βλέπει ακόμα καλύτερα. Βάλ του μαντήλι στα μαλλιά, ξέρω εγώ. Δες το να μην μαντήλι. Βλέπει τι γίνεται. Θα του αρέσει το μυστήριο να το φαντάζει. Έρε και να μην βλέπεις και να μπει κανένας μέσα. Και να σου πει ήρθα Βαγγέλη. Λοιπόν, ξενερώνει με κάτι με εκείνον ο οποίος υστερείται από φαντασία, ότι κάνει πράγματα μονότονα. Τα ψαράκια θέλουν ντους, μπανιέρα, πισίνα, ό,τι έχει να κάνει με νερό ή παραλία. Εκεί τους αρέσει πάρα πολύ. Γιατί φεύγανε τα λέκια. Δεν τους αρέσει να αισθάνεται ότι ο απέναντί τους είναι στενόμυαλος. Στενόμυαλος, θέλει ανοιχτό μυαλό. Ναι, ότι του ζητάει κάτι να το κάνεις, παιδί μου, μην τρελαίνεσαι. Έχω κάτι φίλο, φέρω. Λοιπόν, ο τοξότης, το σεξ δημόσιο χώρο είναι το καλύτερο. Άτσα!
Γενικά περίμενε, είμαστε του παρακινδυνευμένου. Περίμενε, δεν μας τα έχεις πει αυτά. Περίμενε. Ναι. Πού τα έχεις πιάσει τα παιδιά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, να βγούμε έξω από την comfort zone yes. μας. Έτσι, δηλαδή ναι, κάτι το οποίο να αισθανθώ ότι κινδυνεύω. Εσύ, ναι. Εσύ. Προσωπικά οι άλλοι τοξότες δεν γνωρίζω. Έχω σελήνη στον Ταύρο. Κοίτα, δεν γνωρίζω και τους άλλους τοξότες, μπορεί ναι. να ισχύει για ναι, ναι. σένα. Εσύ, να βγεις έξω παρακινδυνευμένα. Ναι, θέλω να αισθανθώ ότι κινδυνεύω. Τι κινδυνεύεις, μόρι που εσύ ίδια θα καλέσεις την αστυνομία. Είμαστε παράνομο ζευγάρι και κάνουμε σεξ στην παραλία. Λοιπόν, αυτό που ξενερώνει τον τοξότη είναι το παραπάνω συναισθηματικό. Δηλαδή, μην βάζεις πολύ συνέστημα εκείνη την ώρα. Θα σου πω ότι ισχύει σε ένα βαθμό. Το πρώτο για τους ελεύθερους. Για τους ελεύθερους. Ισχύει για το πρώτο. Και τα δύο ισχύουν. Ναι. Δηλαδή, θες να μου πεις σε ποιο νιάτο η ηλικία ήσουν παρακινδυνευμένη. Καλέ, ναι, bungee jumping. Είσαι καλά. Σκορπιός. Τι θέλει ο Σκορπιός για να. Έτσι, του αρέσει να, είναι, να αισθανθεί κυρίαρχος. Καλά. Παιχνίδια ρόλων. Εννοείται. Τι είναι νοσοκόμα ασθενής, ας πούμε. Εννοείται. Αστυνόμος κρατούμενος. Αστυνόμος κρατούμενος. Δασκάλα μαθητής. Εννοείται. Εγώ θα κάνω το δάσκαλος και μαθήτρια. Υπάρχει. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Δεν θες να είσαι μαθητής και να είναι δασκάλος. Όχι, μ' αρέσει και μαθητής. Αρκεί οι άλλοι να είναι μιλφ. Να είναι κοκκινοσκουφίτσα και να περπατάει στο σπίτι και να φοβάται τον κακό το λύκο. Λοιπόν, αυτό που ξενερώνει είναι ότι τα πολύ παραδοσιακά. Δηλαδή αυτά τα συμβατικά, αυτά που. Τα κλασικά, τα τρεμπανάλ. Ναι, και δεν θέλει να ακούει τη λέξη όχι. Έχει πρόβλημα ο Σκορπιός. Δεν υπάρχει όχι. Δεν υπάρχει όχι. Και μια φαντασίωση ακόμα που μπορείτε να κάνετε σπίτι σας εσείς Σκορπιοί ή Σκορπίνες είναι, ας πούμε, το ερωτικό του υδραυλικού. Δηλαδή, ποιο είναι. Βγαίνει από την πόρτα, ρε παιδί μου. Ο δικό σου Σκορπιός είναι. Ναι. Θα βγει έξω από την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι, θα βάλει 2-3 εργαλεία στην τσέπη. Λοιπόν, και θα μπει μέσα και θα πει: α, ήρθατε κύριε υδραυλική μου, καιρό ναι. είχατε. Ναι. Την ώρα που θα σκύψει τον εροχήτη και φωνή η κολοχράτρα. Ναι. Εσύ, εκείνη την ώρα για να τον πληρώσει, επειδή δεν έχει λεφτά. Ναι. Δεν έχεις λεφτά. Ναι. Θα μου φωνάξει το παιδί μου. Μα και δική μου η στάζει πάνω, θα μου πει το παιδί μου. Δεν τι κάνει εκεί ο υδραυλικό, Γιώργο. Αφού δεν ξέρει να φτιάχνει βρύση. Ο άντρα σου είναι, ρε. Δεν ξέρω τι κάνει εκεί ο υδραυλικό. Ωραία, πάρε ψυχτικό. Τι να σου πω. Σοκαφέ Morning Show.